αλλά επειδή έδει ημάς γνώνε τη συντελεία στα σημεία, και επειδή Χριστόν προσδοκόμεν ή να μη αποθάνομεν απατηθέντες και υπό του ψευδούς αντιχρίστου πλανηθόμεν, θεία προαιρέσει κινηθέντες κατ' οικονομίαν οι Απόστολοι προσέρχονται το αληθινό διδασκάλο και φασίν. Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος προσδοκόμεν σε πάλιν ερχόμενον, αλλά ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ασφάλισε ούν ημάς ή να μη άλλον αντί σου προσκυνήσομεν. Επειδή, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, έπρεπε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας, και επειδή περιμένουμε τον Χριστόν για να μην αποθάνομε πνευματικώς, αφού θα είχαμε απατηθεί από την πλάνη του Αντιχρίστου, αφού του ψευδούς Χριστού, του ψευδοχρίστου, του Αντιχρίστου. Από θεία προαίρεση κινήθηκαν οι Απόστολοι και ρώτησαν τον αληθινό διδάσκαλο, τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, και του είπαν: «Σε παρακαλούμε, πες μας κατά θείαν οικονομία, ώστε και να καταγραφούν αυτά και στην Αγία Γραφή». Είναι γραμμένα, είναι κατατεθειμένα εις τα Ευαγγέλια. Πες μας, ποιο θα είναι το σημείο της δικής σου παρουσίας και του τέλους της ιστορίας, της συντελείας του αιώνος. Συντελεία αιώνος θα πει, η συντέλεια δηλαδή, συγγνώμη, η συντέλεια του αιώνος είναι το τέλος της ιστορίας, γιατί σε περιμένουμε. Αλλά επειδή όμως ξέρουμε ότι ο διάβολος έρχεται σαν άγγελος φωτός, για αυτό το λόγο, για να μην πλανηθούμε και χαθούμε, πες μας σε παρακαλούμε τα σημεία της δικής σου παρουσίας, δηλαδή εκείνα τα σημεία που θα προηγηθούν της δικής σου παρουσίας. Οδε το θείον και μακάριον ανοίξας εαυτού στόμα, λέγει. Μάλιστα αυτό έγινε, ξέρετε, πάνω εις το όρος των ελαιών, όταν εκεί οι μαθητές τον ερώτησαν. Και μάλιστα ήταν και ο Ιωάννης και ο Πέτρος και ακόμα ένας μαθητής, ο Θωμάς, δεν θυμούμε, ο Ματθαίος. Ο Ματθαίος. Πες μας, βέβαια αυτοί ρώτησαν, ήσαν και οι άλλοι μαθητές παρόντες, πες μας τα σημάδια της συντελείας. Κοίταν, όπως σας είπα, στο όρος των ελαιών. Σημειώσατε δε ότι είχαν ήδη θαυμάσει οι μαθητές, όχι για πρώτη φορά φυσικά έβλεπαν τον ναό του Ηρώδου, δεν λέμε του Σολομόντος, γιατί αυτός είχε καταστραφεί και είχε ξανά χτιστεί από τον Ζωροβάβελ, ξανά πάλι χτίστηκε από τον Ηρώδη. Και θαύμαζαν τις οικοδομές, ωραίες λαμπρές οικοδομές, και έλεγαν στον Κύριο: «Κύριε, κοίταξε τι λαμπρές οικοδομές». Και τους είπε ο Κύριος: «Αυτά βλέπετε, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα». Και επειδή είπε αυτό ο Κύριος, κατενόησαν οι μαθητές ότι κάτι πολύ σοβαρό θα γίνει, ότι θα καταστραφεί αυτός ο πολιτισμός του Τοσιπίν, ή ακόμη αυτός ο χώρος εδώ. Γι' αυτό ρωτούν και λέγουν: «Αν αυτά συμπέσουν με τον δικό σου ερχομό, πες μας τι σημάδια θα υπάρξουν για να μην πλανηθούμε». Το να μην πλανηθούμε δεν είναι γραμμένο βέβαια στα Ευαγγέλια, το βάζει ο Άγιος Κύριλλος, υπονοείται όμως.
Και ο Κύριος άρχισε να τους λέγει τα σημάδια. Προσέξτε όμως, πριν προχωρήσω, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο σημάδια. Ίσως κάποιος να νομίζει, και πολύ δικαιολογημένα, ότι εάν το τέλος δεν είναι γνωστόν, εάν ο Κύριος σαφώς τους είπε ότι δεν το γνωρίζουν, ούτε θα το γνωρίσουν, και ότι αυτό είναι μόνο στη γνώση του Θεού, και δεν είναι δική τους δουλειά να σκαλίζουν πράγματα τα οποία ανήκουν στη γνώση του Θεού. Άρα λοιπόν το τέλος είναι άγνωστο. Η ώρα, η μέρα και η ώρα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας είναι άγνωστος. Δεν έρχεται σε αντίφαση όταν τώρα ο Κύριος θα τους ομιλήσει για σημάδια. Διότι, ένα παράδειγμα, να πούμε, πότε μπορεί να ξημερώνει όταν δεν έχουμε ρολόι? Όταν θα ακούσουμε τα κοκόρια. Τι είναι το πέτημα των κοκοριών, των πετινών? Είναι ένα σημάδι. Το σημάδι ότι ξημερώνει. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, και το παράδειγμα μάλιστα που σας λέγω, σας παρακαλώ θυμηθείτε το παρακάτω, θα μας, ίσως σήμερα να μας χρειαστεί. Τα κοκόρια λαλούν κάπου στις 2, μετά κάπου στις 4 ή στις 5 και παρακάτω πάλι ξανά. Όταν λοιπόν θα λαλήσουν τα κοκόρια, ξημερώνει, αλλά σε ποιο σημείο του ξημερώματος βρισκόμαστε? Στις 2, στις 3, στις 4, στις 5, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, καταρχάς αγαπητοί μου, δεν είναι αντιφατικό, διότι ο Κύριος θέλει να δώσει τα σημάδια για τους πιστούς του. Είναι δια τους πιστούς μόνο τα σημάδια. Δια τους απίστους δεν είναι τα σημάδια. Δεν ισχύουν δια τους απίστους τα σημάδια. Αλλά είναι αντιφατικά? Όχι. Διότι προσέξτε μία λεπτομέρεια. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν. Τι είπε? Δεν ξέρω αν το έχουμε προσέξει αυτό το σημείο. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, που σημαίνει η ημέρα και η ώρα, μία λεπτομέρεια. Δεν είπε περί του έτους ή του μηνός, αλλά είπε της ημέρας και της ώρας, που σημαίνει τα σημάδια καθορίζουν μεν το τέλος, αλλά δεν επισημαίνουν την ακρίβεια του τέλους. Γι' αυτό είπε περί της ημέρας και της ώρας, και δεν είπε περί του αιώνος ή περί του έτους. Θα μπορούσε να πει τον 20ο αιώνα, τον 25ο αιώνα. Όχι, αυτό είναι άγνωστο. Ποιος αιών θα είναι? Άγνωστο. Ποιο έτος θα είναι? Άγνωστο. Άγνωστο. Όχι. Αυτό μπορεί να καθοριστεί. Από τι? Από τα σημάδια. Τι δεν μπορεί να καθοριστεί? Η ακρίβεια. Η ημέρα και η ώρα. Αν μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε χοντρικά μερικά πράγματα? Ναι, μπορούμε. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Με το παράδειγμα που σας είπα του κόκαρα ή των κοκόρων στα κοτέτσια. Φωνάζουν στις 2, φωνάζουν στις 3, φωνάζουν στις 5, πότε? Κρατήστε το αυτό το σημείο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εκείνο που θα ήθελα τώρα να σας σχολιάσω είναι ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του αγνώστου της Δευτέρας Παρουσίας και των σημείων. Δεν είναι αντιφατικό. Και δεν είναι αντιφατικό, αλλά και δεν είναι ημαρτημένο να ασχοληθούμε με τα σημεία, διότι
εάν απαγορεύεται να ασχοληθούμε σαν μια πολυπραγμοσύνη, αθεμής πολυπραγμοσύνη, περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, πότε θα γίνει, αλλά δεν είναι ασεβές. Αντιθέτως, είναι επιβεβλημένον να ασχοληθούμε με τα σημεία, εκείνα που θα δείχνουν το πλησίασμα του τέλους. Είπα, όχι μόνο δεν είναι ασεβές, αλλά και επιβεβλημένον. Θα σας το δείξω αμέσως. Ο Κύριος επιπλήττει και ονειδήσει τους άρχοντες του λαού για την πρώτη του παρουσία που δεν έγινε αντιληπτή. Είναι γνωστό, σας το έχω κι άλλοτε πει, ότι εσχατανοούνται πάντα σε σχέση με την παρουσία του Χριστού. Έτσι έχουμε δύο παρουσίες, έτσι έχουμε και δύο έσχατα. Και τα μεν πρώτα έσχατα είναι ως προς την πρώτη παρουσία, τα δεύτερα έσχατα ως προς την δευτέρα παρουσία. Όπως επερίμενε η ανθρωπότητα να έρθει ο Χριστός στην πρώτη παρουσία. Και ήρθε. Ο χρόνος κόντενε, λιγόστευε, που φτάσαμε εκεί που τελείωνε και ήρθε ο Χριστός. Έτσι πάλι ο δεύτερος χρόνος κοντένει, λιγοστεύει και φτάνουμε στο τέρμα και ο Χριστός έρχεται. Λοιπόν, έπρεπε να περιμένουν οι άνθρωποι των Χριστών? Βέβαια. Υπήρχαν σημάδια? Βέβαια. Οι προφήτες είχαν δώσει σημάδια της πρώτης παρουσίας. Τα ερευνούσαν τα σημάδια αυτά? Να σας πω μερικά. Η Παρθένος, Ιδού η Παρθένος έρχεται, έξι εγκαστροί. Σημάδι αυτό. Θέλετε άλλο σημάδι? Ότι θα γεννηθεί στη Βηθλέμ ο Χριστός. Θέλετε άλλο σημάδι? Οι 70 εβδομάδες του προφήτου Δανίλ καθαρίζουν τον χρόνο. Αυτά είναι σημάδια. Θέλετε να δείτε ότι τα σημάδια τα επεσήμεναν μεν οι δήμονες του λαού του Θεού, αλλά η αμαρτωλή ζωή τους, η κενόδοξη ζωή τους δεν τους άφηνε να ασχοληθούν παρά μόνο θεωρητικά. Όταν ήρθαν οι τρεις μάγοι, δεν ξέρω πώς είναι, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ζητούν να μάθουν πού αλλού στο παλάτι, πού ο βασιλεύς των Ιουδαίων γεννάται. Τρομάζει ο Ηρώδης, καλεί τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους νομικούς να μάθει τι λέγουν οι προφήτες, και πληροφορείται ότι στην Βηθλέμ γεννάται. Δεν ξέραν τίποτε οι μάγοι, ούτε ο Ηρώδης, αλλά το αστέρι πράγματι τους οδήγησε στη Βηθλέμ. Ώστε το ξέραν ότι γεννάται στη Βηθλέμ? Το ξέραν. Ή το σημείον, ή το. Μπορούσε αυτό το σημείο να συμπίπτει με την πραγμάτωση της προφητείας? Βεβαίως. Βεβαίως. Έκαναν τον κόπο να πάνε να ειδούν έστω μαζί με τους μάγους το περιλάλητο θέμα. Έκαναν τον κόπο? Δεν έκαναν τον κόπο. Δηλαδή το σημείο δεν το χρησιμοποίησαν. Και ακούστε τώρα πως τους επιπλήττει ο Κύριος. Υποκριτέ, τα σημεία του ουρανού ξέρετε να τα διακρίνετε. Λέτε, πειράζει ο ουρανός, το πει με ύψιλον, δηλαδή κόκκινος ο ουρανός. Όταν ξέρετε στην Ανατολή ο καιρός είναι κόκκινος, στο δικό μας τόπο λέμε θα βρέξει. Όταν όμως η δύση είναι κόκκινη, λέμε θα έχουμε καλοκαιρία. Ξαναλέγω, στο δικό μας τόπο, γιατί κάθε τόπος έχει τα δικά του μετεωρολογικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ φυσικό. Δηλαδή τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά ξέρετε και τα κρίνετε. Λέτε αύριο θα έχουμε αέρα, θα έχουμε βροχή, θα έχουμε καλοκαιρία. Τα σημεία των καιρών
γιατί δεν τα εξετάζετε? Και πήρε τα σημεία των καιρών. Ποιοι καιροί? Οι πνευματικοί καιροί, ακριβέστερα οι καιροί της ανανθρωπίσεως. Αυτά λέγει τα σημεία, γιατί δεν τα εξετάζετε? Και τους λέγει υποκριτάς. Ο δε Αγίος Ιγνάτιος στέλνει επιστολή στον Άγιον Πολύκαρπον που γιορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Πολύκαρπος, ο θαυμάσιος αυτός αποστολικός πατήρ, τι του λέγει? Τους καιρούς καταμάνθανε, των αναμενόμενων προσδόκα. Να καταμανθάνεις, όχι να μανθάνεις, να καταμανθάνεις. Δηλαδή να μελετάς, να φροντίζεις, να μάθεις με τα πάσης ακριβίας και λεπτομερίας. Τι? Τους καιρούς. Και τι θα αναζητάς αυτούς τους καιρούς? Εννοείται πάντοτε εσχά τους καιρούς. Των αναμενόμενων. Διότι αυτό είναι το τελικό, το αντικειμενικό ζητούμενο. Καταρχάς θα λέγαμε τους καιρούς καταμάθανε, βλέπε τα σημάδια. Και μέσα στα σημάδια περίμενε εκείνον που αναζήτη, εκείνον τον οποίον περιμένουμε. Ώστε είναι παράδοση της Εκκλησίας. Παράδοση που ξεκινάει από τους προφήτες. Ο Κύριος το ετώνησε. Ο Κύριος τώρα δίνει σημάδια για τη Δευτέρα του παρουσία. Έχουμε χρέος λοιπόν. Έχουμε εντολή να μάθουμε τα σημάδια αυτά. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πια για το θέμα. Προχωρούμε. Ο δε το θείον και μακάριον ανοίξα σε αυτού στόμα, λέγει. Τι είπε ο Κύριος τώρα? Βλέπετε μύτης ημάς πλανήσει. Βλέπετε, προσέχετε. Μη κανείς σας πλανήσει. Και εμείς, τώρα λέει ο Άγιος Κύριος χαριτωμένα, εμείς οι ακρότε νυν της δίδας διανοίας οφθαλμής, ως εκείνων ορώντες τα αυτά και προς ημάς ακούεται λέγοντος, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Αλλά και σε εσάς τους ακροατάς, λέει ο Άγιος Κύριος, τους κατηχουμένους του δηλαδή, τώρα με τα μάτια της διανοίας σας ορώντες εκείνων, βλέποντες εκείνων, ο οποίος είπε προσέχετε μη κανείς σας πλανήσει, προσέχετε. Και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί μου, σε εσάς τους ακροατάς λέγω, ως να βλέπετε τον Κύριον νοερά με τα μάτια της ψυχής σας, που σας λέει προσέχετε μη κανείς σας πλανήσει.